Ελαφρώς αυξημένη σε σύγκριση με εκείνη του πρώτου γύρου ήταν η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο των Κυπριακών Προεδρικών Εκλογών μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Συγκεκριμένα έχει ψηφίσει το 32,6% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε σύγκριση με το 30,2% που είχε ψηφίσει στον πρώτο γύρο μέχρι την ίδια ώρα. Οι δύο μονομάχοι, ο περχόμενος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο Σταύρος Μαλάς που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ, ρίχνονται στη μάχη με θέματα αιχμής στην οικονομία, το κυπριακό και τα ενεργειακά. Έχω ψηφίσει, δεν είναι υπέρ της αποχής, πρέπει να ασκήσουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα, ότι όποια και αν είναι αυτά, και ελπίζω ότι θα είναι μια δίκαια μάχη και αυτός που θα νικήσει θα φέρει το καλό στον τόπο. Βλέπω πολλούς που μίλησα με κάποιους δικούς μου ανθρώπους, λένε γιατί να παραψηφίσω, δεν με εκφράζει ούτε ο ένας ούτε άλλος. Σημασία έχει να ψηφίσουμε κάποιον που λιγότερο να μας εκφράζει στο ελάχιστο. Αυτό πιστεύω. Η σημερινή εκλογική αναμέτρηση είναι η 13η στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και η 6η που έχει οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο. Η οικονομία, το τραπεζικό σύστημα της χώρας, το κυπριακό πρόβλημα, θέματα ενέργειας αλλά και ευρωπαϊκά ζητήματα είναι τα πολιτικά στοιχήματα που θα έχει ενώπιον του ο πρόεδρος που θα αναδειχθεί από τις σημερινές κάλπες. Από τη Λευκοσία για το Euronews, Μάριος Ιωάννου.